Το 1945 ήταν μια πολυτάραχη χρονιά. Κατά τη διάρκεια της πραγματοποιήθηκαν άγριες μάχες, η ειρήνη και το ξεκίνημα μιας νέας παγκόσμιας τάξης πραγμάτων. Οι σύμμαχοι ήταν αποφασισμένοι να επιφέρουν ολοκληρωτική ήττα στον εχθρό, άσχετα με το κόστος. Αλλά μετά τη νίκη, οι τρεις μεγάλες δυνάμεις, η Βρετανία, η Αμερική και η Σοβιετική Ένωση, ανταγωνίστηκαν για την παγκόσμια επικυριαρχία. Η σημερινή μορφή του κόσμου είναι απόρρια των γεγονότων του 1945. Σε αυτό το επεισόδιο θα δούμε πώς τον Αύγουστο χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά το απόλυτο όπλο μαζικής καταστροφής. Το Σεπτέμβριο οι ευρωπαϊκές δυνάμεις επανακτούν και πάλι τις αποικίες τους, αλλά τώρα αντιμετωπίζουν την αντίσταση κινημάτων για ανεξαρτησία σε όλη την Νοτιοανατολική Ασία. Την αυγή της πυρηνικής εποχής, ενώ η Αμερικανική Αυτοκρατορία επεκτείνεται, η Βρετανική εμφανώς συρρυκνώνεται. Στις αρχές του Αυγούστου του 1945 η Ιαπωνία αντιμετώπιζε την ήττα. Συνέχιζε όμως να πολεμάει, αν και η σύμμαχός τους, η Γερμανία, αναγκάστηκε να παραδοθεί ανεφόρον. Ο πόλεμος στον Ειρηνικό ξεκίνησε για πολύ διαφορετικούς λόγους από εκείνους του πολέμου της Ευρώπης. Η Γερμανία μπήκε στον πόλεμο γιατί ο Χίτλερ σχεδίασε την προέκταση της Γερμανίας και της Γερμανικής Αυτοκρατορίας προς τα Ανατολικά. Οι Ιάπωνες από την άλλη πλευρά δεν είχαν φυσικούς πόρους και έτσι με τις επιθέσεις τους θα έβαζαν στο χέρι βασικές πηγές φυσικού πλούτου. Στο τέλος της δεκαετίας του 1930 η Ιαπωνία χρειάστηκε να κατακτήσει τους γειτονές της για να εξασφαλίσει τη βιομηχανική της ανάπτυξη. Οι άλλες αποικιακές δυνάμεις όμως ήταν ενοχλημένες με αυτές τις προκλήσεις σε αυτές τις περιοχές που θεωρούσαν δική τους επικράτεια. Η περιοχή του Ειρηνικού ήταν στη σφαίρα της Αμερικανικής επιρροής και οι Αμερικανοί ήταν αποφασισμένοι να έχουν το πάνω χέρι στην οργάνωση αυτής της περιοχής. Τον Ιούλιο του 1941 οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Βρετανία πάγωσαν τις καταθέσεις της Ιαπωνίας και εξέδωσαν ένα τελεσίγραφο. Οι Ιάπωνες θα έπρεπε να σταματήσουν την τακτική της επιθετικής κυριαρχίας στην περιοχή, αλλιώς θα αντιμετώπιζαν την καταστροφή. Οι Ιαπωνέζοι βρίσκονται σε δεινή οικονομική κατάσταση, γιατί οι Αμερικανοί με την επιβολή οικονομικών μέτρων δεν τους επέτρεπαν να προμηθεύονται πετρέλαιο. Και έτσι, το 1941, οι Ιάπωνες είχαν δύο επιλογές. Ή θα υπέκυπταν πυθύνια στους Αμερικανούς και θα έκαναν με διπλωματία ό,τι απαιτούσαν οι Αμερικανοί, ή θα πολεμούσαν. Όποιος είχε κοινή λογική θα έβλεπε ότι οι Ιάπωνες με την κουλτούρα του Μπουσίντο και των Σαμουράι θα πολεμούσαν. Η κύρια απειλή για τους Ιάπωνες ήταν ο Αμερικανικός στόλος του Ειρηνικού που στάθμευε στο Pearl Harbor και που έπρεπε να εξουδετερωθεί. Στις 7 Δεκεμβρίου του 1941, η Ιαπωνία εξαπέλυσε μια ευνηδιαστική επίθεση στην Αμερικανική ναυτική βάση στη Χαβάη. Αν δεν συνέβαινε το Pearl Harbor, οι Αμερικανοί δεν θα έμπαιναν στον πόλεμο με τέτοια αποφασιστικότητα. Η επίθεση είχε τεράστια ψυχολογική επίδραση. Ο τρόπος με τον οποίο έγινε η επίθεση στο Pearl Harbor και το σοκ που δημιούργησε αυτή η ξαφνική επίθεση από το πουθενά άφησε άναυδους τους Αμερικανούς. Την ίδια μέρα της επίθεσης του Pearl Harbor ξεκίνησε και η κύρια επεκτατική επίθεση της Ιαπωνίας στην Ασία. Επιτέθηκαν στην Ταϊλάνδη, στη Σαγκάη και στις βρετανικές αποικίες της Μαλαισίας, του Χονγκ Κονγκ και της Σιγκαπούρης. Οι Βρετανοί που ήδη πολεμούσαν τον Χίτλερ αναγκάστηκαν να υποχωρήσουν. Στις 25 Δεκεμβρίου του 1941 το Χονγκ Κονγκ παραδόθηκε και οι Βρετανοί αξιωματικοί παρέδωσαν την κυριαρχία στους Ιάπωνες. Εχμαλωτίστηκαν περισσότεροι από 130.000 Βρετανοί στρατιώτες. Η Σιγκαπούρη έπεσε δύο μήνες αργότερα.
Βέβαια, οι Βρετανοί βρέθηκαν μπροστά σε μια δεινή θέση. Οι ενισχύσεις δεν μπορούσαν να διασπάσουν τις ιαπωνικές γραμμές και ειδικότερα μετά τη μεγάλη προώθηση των Ιαπωνέζων το 1944. Οι Βρετανικές δυνάμεις, λοιπόν, αντιμετώπιζαν μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση σε όλη την περιοχή. Όλο το γόητρο της Βρετανίας σε αυτή την περιοχή βασιζόταν στην ιδέα ότι ήταν η δύναμη που προστάτευε τις τοπικές κοινωνίες. Και έτσι, όταν η Βρετανία απέτυχε στο να τις προστατεύσει, η νομιμότητα της Βρετανικής κυριαρχίας κατέρευσε σε μία νύχτα. Το 1942, 6 μήνες μετά την επίθεση στο Pearl Harbor, οι Ιάπωνες συνέχισαν να παρελάβουν ασταμάτητα. Είχαν καταλάβει τεράστιες περιοχές. Προς τα νότια είχαν πλέον στην κατοχή τους το μεγαλύτερο τμήμα του Ειρηνικού και απειλούσαν ακόμα και την Αυστραλία. Δυτικά, οι Ιάπωνες βρισκόντουσαν σε εμπόλεμη κατάσταση με την Κίνα, από τότε που είχαν εισβάλει και κατέλαβαν τα ορυχεία της Μαντζουρίας πριν από μία δεκαετία. Από τη μια πλευρά, σύμφωνα με το σκεπτικό του Βρετανικού Υπουργείου Εξωτερικών, η Ιαπωνία δεν εισέβαλε σε τμήμα της Κίνας, και αυτό εξαιτίας της διαφορετικότητας των φυλών που ζούσαν στη Μαντζουρία. Αλλά σύμφωνα με την άποψη των Αμερικανών, η Μαντζουρία ήταν σαφώς τμήμα της Κίνας, και βεβαίως οι Αμερικανοί δεν ήταν καθόλου ευχαριστημένοι με την επέκταση της Ιαπωνίας. Ο Αμερικανικός στόλος είχε πληγεί σοβαρά από την επίθεση στο Pearl Harbor. Δεν είχε όμως καταστραφεί, και αυτό διότι τα αεροπλανοφόρα βρισκόντουσαν στα ανοιχτά. Τον Ιούνιο του 1942, η μάχη του Midway στον Ειρηνικό έγειρε τελικά την πλάστηγα υπέρ των Αμερικανών. Αλλά χιλιάδες Αμερικανοί ναύτες έχασαν τη ζωή τους. Μέσα στο 1943 και το 1944, οι Αμερικανοί σταθερά ανακαταλάμβαναν τα νησιά του Ειρηνικού από τους Ιαπωνέζους. Οι Βρετανοί συμμετείχαν στην εκστρατεία, αλλά στην πραγματικότητα είχαν πολύ μικρή συμμετοχή στον πόλεμο της Ασίας. Η σχέση των Βρετανών και των Αμερικανών στην περιοχή του Ειρηνικού ήταν πολύ διαφορετική από ό,τι στην Ευρώπη. Οι Αμερικανοί θεωρούσαν ότι ο πόλεμος στον Ειρηνικό ήταν δικός τους πόλεμος. Η Ιαπωνία ήταν αυτή που τους επιτέθηκε και θα την κατατρόπωναν. Από την άλλη, οι Βρετανοί είχαν τα δικά τους συμφέροντα στην Ασία, καθώς μεγάλο τμήμα της αυτοκρατορίας τους βρισκόταν εκεί. Και όχι μόνο η Ινδία, αλλά κυρίως η Μαλαισία. Και έτσι ένιωθαν ότι διακυβεύονταν και τα δικά τους συμφέροντα. Αλλά οι Αμερικανοί δεν είχαν σκοπό να τους αφήσουν να αναμειχθούν στη δική τους στρατηγική. Στην Ασία, η διοίκηση ήταν μοιρασμένη ανάμεσα στον Αμερικανό στρατηγό MacArthur και στον Βρετανό Mountbatten και είχαν μαζί τη διοίκηση του στρατού στην Νότιο-Ανατολική Ασία. Οι Αμερικανοί και ειδικότερα ο πρόεδρος Ρούσβελτ ήταν καχύποπτοι για τις μακροπρόθεσμες βλέψεις των Βρετανών. Αυτό που τους ενοχλούσε ήταν ότι βοηθούσαν τους Βρετανούς να επανακτήσουν την αυτοκρατορία τους στη Νότιο-Ανατολική Ασία. Έκαναν μάλιστα και λογοπαίγνιο με τα αρχικά της ονομασίας της διοίκησης, ερμηνεύοντάς τα σαν «σώστε τις ασιατικές αποικίες της Αγγλίας». Σε αυτό τον πόλεμο, οι σύμμαχοι δεν είχαν κοινές απόψεις. Οι Αμερικανοί ήθελαν έτσι κι αλλιώς να απαλλαγούν από όλες αυτές τις ευρωπαϊκές αποικίες στην Νότιο-Ανατολική Ασία. Δεν υπήρχε αμφιβολία ότι ο Ρούσβελτ ήταν αντίθετος στην επιστροφή της περιοχής σε αποικιακό καθεστώς. Και παζάρευε με τον Winston Churchill, που δεν ήθελε με κανένα τρόπο να παραδώσει την Ινδία και τις άλλες αποικίες. Πρέπει να αποτελειώσουμε τους Ιαπωνέζους. Πρέπει να συμπαρασταθούμε απόλυτα στους Αμερικανούς συμμάχους μας. Αλλά ο Τσόρτσιλ ήξερε ότι ο μεγάλος Αμερικανός σύμμαχος είχε πολύ διαφορετικές απόψεις από τις δικές του. Τον Ιανουάριο του 1945, οι Αμερικανοί είχαν ανακαταλάβει θριαμβευτικά τη Μανίλα, την πρωτεύουσα της δικιάς τους αποικίας των Φιλιππίνων, την οποία όμως δεν θεωρούσαν καθόλου σαν υπεριαλιστική κατοχή. Νομίζω ότι πάντα πίστευαν ότι η Αμερικανική κυριαρχία στις Φιλιππίνες διέφερε από την αποικιοκρατική διακυβέρνηση των Γάλλων και των Βρετανών. Θεωρούσαν τους εαυτούς τους ότι ανήκαν εκ των πραγμάτων σε μια προεδρευόμενη δημοκρατία και όχι ιμπεριαλιστική. Και έτσι ποτέ δεν θα ήταν ιμπεριαλιστές του είδους των Γάλλων ή των Βρετανών.
ήταν εκεί κυρίως για το όφελος των Φιλιππίνων. Με άλλα λόγια, η Αμερικανική κυβέρνηση είχε ένα τελείως διαφορετικό σκεπτικό για την Αμερικανική επικυριαρχία στις Φιλιππίνες. Δεν υπήρχε στις Ηνωμένες Πολιτείες η νοοτροπία του να υπηρετήσεις στο εξωτερικό τις αποικίες της αυτοκρατορίας. Στα μέσα του 1942, οι Ιάπωνες είχαν καταλάβει το μεγαλύτερο μέρος της Βρετανικής Αυτοκρατορίας στην Ανατολή, αλλά όχι και τη μεγαλύτερη αποικία τους στην Ινδία, που θα είχε τεράστια συμμετοχή στις πολεμικές επιχειρήσεις των Βρετανών. Μέχρι το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η Ινδία ήταν μια υπανάπτυκτη χώρα. Αλλά από τη στιγμή που έγινε ένα από τα κύρια κέντρα υποστήριξης της πολεμικής προσπάθειας των Βρετανών, έπρεπε να αρχίσουν να αναπτύσσουν τοπικές βιομηχανικές δραστηριότητες μαζικής παραγωγής, όπως ήταν η κονσερβοποίηση κρέατος και η αμφιάλωση μπύρας για τους στρατιώτες. Ο Ινδικός στρατός στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο βρέθηκε να έχει 2 εκατομμύρια στρατιώτες και προσέφερε πάρα πολλά στην παγκόσμια στρατιωτική βρετανική δύναμη. To British military world power. Σε όλη τη διάρκεια του 1944, ο Βρετανικός και ο Ινδικός στρατός έδωσαν άγριες μάχες στην Μπούρμα. Ο διοικητής των δυνάμεων ήταν ο στρατηγός William Slim. Ο πόλεμος εναντίον της Ιαπωνίας πάει καλά. Οι Αμερικανοί συμμαχοί μας στον Ειρηνικό πέτυχαν μεγάλες νίκες και είχαμε και εμείς τις δικές μας επιτυχίες στην απελευθέρωση μεγάλου τμήματος της Μπούρμα. Οι Ιαπωνέζοι είναι πολύ σκληροί μαχητές και πρέπει να γίνουν πολλά ακόμα για να αποδεχθούν την ήττα. Ο κυρίαρχος στόχος των Βρετανών στην Μπούρμα ήταν να ανοίξουν και πάλι μια δίωδο ανεφοδιασμού στη σύμμαχό τους Κίνα. Οι Κινέζοι κομμουνιστές και εθνικιστές είχαν αφήσει στην άκρη τις διαφορές τους κάτω από την ηγεσία του Τσιάνγκ Καϊσεκ για να νικήσουν τις κατοχικές δυνάμεις των Ιαπωνέζων. Τελικά, προς το τέλος του 1944, μετά από σκληρές μάχες στην Ιμπάλ και στην Κομίνα, τις πιο σημαντικές μάχες στην Μπούρμα, οι Ιάπωνες άρχισαν να υποχωρούν. Η ξεχασμένη 14η στρατιά, κάτω από την αρχηγία του στρατηγού Sir William Slim, για πρώτη φορά τρέπησε φυγή τους Ιαπωνέζους. Σπρώχνει συνεχώς όλο και περισσότερο τους Ιαπωνέζους έξω από την Μπούρμα. Αλλά ο κύριος στόχος των Μάουντμπάτεν και Slim είναι να ανοίξουν τη δίωδο εφοδιασμού της Μπούρμα για τον Τσιάνγκ Καϊσεκ και τους Κινέζους εθνικιστές, που και αυτοί πολεμούν τους Ιάπωνες. Από την άλλη, η αεροπορική δύναμη των Αμερικανών κάνει μια κολοσιαία προσπάθεια ανεφοδιασμού του στρατού των Κινέζων εθνικιστών με αερογέφυρα. Και αυτή η διπλή επίθεση αναγκάζει σε υποχώρηση τους Ιάπωνες στην Μπούρμα. Στις αρχές του 1945, η χερσαία δίωδος ανεφοδιασμού από την Ινδία μέχρι την Κίνα είναι επιτέλους ελεύθερη. Και το Μάρτιο, η 19η Ινδική στρατιά καταλαμβάνει τη Μανταλέη. Οι Ιαπωνέζοι υποχωρούν. Όπως θυμάται μια μικρή μαθήτρια, οι ντόπιοι ήταν πολύ ευτυχείς που τους έβλεπαν να φεύγουν. Αν και δεν περνούσαμε πολύ άσχημα με τους Ιάπωνες, ήμασταν ευτυχείς που τους βλέπαμε να φεύγουν. Στην οικογένειά μας μιλούσαμε ελεύθερα, χωρίς να πρέπει να κοιτάμε συνέχεια πάνω από τους ώμους μας. Θυμάμαι ότι είχαμε πετάξει όλα τα βρετανικά αντικείμενα από το σπίτι μας για να μην βρούμε τον πελά μας. Ο παππούς μου είχε κρύψει τα ντόπια νομίσματα και εγώ κατέστρεψα τη συλλογή μου από φωτογραφίες της αγγλικής βασιλικής οικογένειας. Και οι Αμερικανοί ανάγκασαν σε υποχώρηση τους Ιάπωνες από τον Ειρηνικό. Στις 21 Ιουνίου του 1945 οι Αμερικανοί είχαν καταλάβει το νησί Οκινάουα, αλλά με τεράστιο κόστος. Οι Αμερικανοί είχαν συνειδητοποιήσει ότι η κατάληψη της ίδιας της Ιαπωνίας θα μπορούσε να στήχιζε τη ζωή μέχρι και 1 εκατομμυρίου Αμερικανών στρατιωτών. Αυτό τους ανάγκασε να σκεφτούν την προοπτική χρησιμοποίησης της ατομικής βόμβας, του νέου μυστικού τους όπλου. Το Μάιο του 1945, ο πόλεμος στον Ειρηνικό έμπαινε στην τελική του φάση. Στις 3 Μαΐου, η 14η Βρετανική στρατιά έμπαινε στη Ραγκούν, την πρωτεύουσα της Μπούρμα. Οι Ιαπωνέζοι που υποχωρούσαν άφησαν μια πόλη όλο ερείπια. Αρκετοί πολίτες είχαν δολοφονηθεί και μόνο τα 2/5 του πληθυσμού παρέμειναν στην πόλη. Η 14η στρατιά προωθήθηκε στην κεντρική Μπούρμα, δίνοντας σκληρές μάχες σε όλη τη διαδρομή με ομάδες Ιαπωνέζων που αντιστέκονταν.
Οι συνθήκες στη ζούγκλα της Μπούρμα ήταν φρικτές και για τους συμμάχους αλλά και για τους εχθρούς τους. Οι Ιαπωνέζοι που υποχωρούσαν είχαν εγκαταληφθεί από τους στρατηγούς τους και είχαν αναγκαστεί να περπατήσουν μεγάλες αποστάσεις. Πολλές χιλιάδες πέθαναν από πείνα και αρρώστιες. Μερικοί ζητούσαν βοήθεια από τους ντόπιους, όπως θυμάται ένας Ιαπωνέζος στρατιώτης. Θυμάμαι που υποχωρούσαμε από την Ινδία στην Μπούρμα την εποχή των μουσώνων και αυτό μας πήρε 6 μήνες και κάναμε 24 χιλιόμετρα τη μέρα. Είχαμε αρρωστήσει όλοι, δεν είχαμε σόλη στα παπούτσια μας, κοιμόμασταν στις πλαγιές του βουνού. Ο Βρετανικός στρατός προχωρούσε πολύ αργά. Ο λαός της Μπούρμα μας φέρθηκε πολύ καλά, ήταν φιλικοί γιατί τους είχαμε απελευθερώσει. Ήταν και βουδιστές και μας λιπόντουσαν επειδή ήμασταν άρρωστοι. Συνολικά είχαμε χάσει το 75% των ανδρών μας. Καθώς ο στρατός των Ιαπωνέζων πολεμούσε απεγνωσμένα να αποφύγει την ήττα, εξανάγκαζε τους κατοίκους των χωρών που είχαν καταλάβει να τους βοηθάνε στις πολεμικές δραστηριότητες. Οι Ιαπωνέζοι, ειδικά στις αρχές του 1945, καθώς ο πόλεμος έφτανε πλέον στην τελική του φάση, χρησιμοποιούσαν τεράστιο αριθμό εργατών σκλάβων από όλη την περιοχή. Και φυσικά μια από τις ιστορίες που δεν έχει γίνει γνωστή είναι ο τεράστιος αριθμός των εργατών από την Ινδονησία και των Μαλαισινιανών της Μπούρμα που πέθαναν στις σιδηροδρομικές γραμμές. Μια από τις πιο τραγικές κληρονομιές του πολέμου που δεν έγινε γνωστή ήταν η σεξουαλική εκμετάλλευση δεκάδων χιλιάδων γυναικών που είχαν επιστρατευτεί από τους Ιαπωνέζους στην Κορέα και σε όλη την Νοτιοανατολική Ασία για να ψυχαγωγήσουν τους Ιαπωνέζους στρατιώτες και αξιωματικούς. Συμβαίνουν τρομερά πράγματα στους πολίτες σε όλους τους πολέμους. Και βέβαια και από την πλευρά των συμμάχων, πολλοί πολίτες είχαν βοηθήσει στον πόλεμο, αλλά όχι αναγκαστικά, αλλά με δική τους πρωτοβουλία. Αλλά και αυτοί συναντούσαν φοβερές συνθήκες και αυτοί πέθαιναν σε μεγάλους αριθμούς. Τεράστιος αριθμός εργατών από τα κρατήδια του Ασάμπτη είχαν αναγκαστεί να δουλέψουν σκληρά και αυτοί πέθαναν κατά χιλιάδες από τη χολέρα. Οι αιχμάλωτοι πολέμου χρησιμοποιούνταν και αυτοί σε καταναγκαστικά έργα και αντιμετώπιζαν πολύ σκληρή μεταχείριση. Οι Ιαπωνέζοι θεωρούσαν ότι ήταν πολύ ατιμωτικό να επιτρέψει στον εχθρό να σε συλλάβει. Νομίζω ότι η ιδέα του να πιαστείς αιχμάλωτος πολέμου θεωρείται κάτι το πολύ ατιμωτικό. Και αυτός είναι ένας από τους λόγους που συμπεριφερόντουσαν στους αιχμαλώτους πολέμου τόσο άσχημα. Τους ήταν τελείως αδιανόητο κάποιος που ήταν αιχμάλωτος πολέμου να ελπίζει ότι θα επιβιώσει. Και έτσι κυριολεκτικά δεν είχαν κανένα σεβασμό για τους αιχμαλώτους πολέμου. Η ιαπωνική στρατιωτική κουλτούρα δίδασκε ότι ήταν προτιμότερο για έναν στρατιώτη να σκοτωθεί παρά να πιαστεί αιχμάλωτος. Οι πιλότοι αυτοκτονίας, οι καμικάζοι, δεσμεύονταν μέσα από την εκτέλεση ειδικών θρησκευτικών τελετών. Αυτοί οι καμικάζοι πιλότοι ήταν κυρίως έφηβοι που έπρεπε να προσφερθούν εθελοντικά για να κάνουν την απόλυτη θυσία, για την τιμή και τη δόξα της πατρίδας τους και το αυτοκράτορά τους. Όταν χρησιμοποιήθηκαν αυτά τα όπλα καμικάζοι των Ιαπωνέζων, προξένησαν μεγάλο σοκ στους Αμερικανούς, αλλά προκάλεσαν και τεράστιες ζημιές στο ναυτικό τους. Ένα από τα πράγματα που έφερε ο θεϊκός άνεμος των καμικάζι ήταν η βόμβα Μπακού, που βασικά ήταν σαν τη βόμβα B1, με εκρηκτική κεφαλή ενός τόνου μπροστά, που πέφτει από την κοιλιά του αεροσκάφους και γλιστράει για να χτυπήσει το αεροπλανοφόρο. Από την άλλη πλευρά, η διαφορά της βόμβας Μπακού από την B1 ήταν ότι υπήρχε ένας νεαρός, πολύ αποφασισμένος πιλότος σε μια αποστολή χωρίς επιστροφή. Η βόμβα Μπακού που δεν ήταν τόσο αποτελεσματική χρωστάει την επιτυχία της στον πιλότο που για να πετύχει το στόχο του έπεφτε με το αεροπλάνο βόμβα πάνω στο αεροπλανοφόρο δημιουργώντας μεγάλες καταστροφές. Και οι Αμερικανοί ήταν τόσο μακριά που έπρεπε να φύγουν μακριά από τη γραμμή του πυρός για να επιδιορθώσουν τα πλοία τους. Και έτσι και ένα κατεστραμμένο πλοίο θεωρείται μεγάλη νίκη. Υπήρξαν συνολικά περισσότερες από 500 επιθέσεις καμικάζι εναντίον των Αμερικανών. Στη διάρκεια της τελευταίας χρονιάς του πολέμου προκάλεσαν σοβαρές ζημιές και πολλά πλοία βυθίστηκαν.
Αλλά επειδή οι Αμερικανοί ήλεγχαν τον εθέρα της Ιαπωνίας, μπορούσαν να βομβαρδίζουν σε συνεχή βάση με το θανατηφόρο φορτίο τους στην Ιαπωνία χωρίς καμία αντίσταση. Η Ιαπωνία είχε ιτηθεί κατά κράτος. Δεν υπήρχε καμία αντίσταση εναντίον των Αμερικανικών συμβατικών βομβαρδισμών. Και έτσι προφανώς εκείνη την εποχή οι Ιάπωνες θα έπρεπε να σκεφτούν να παραδοθούν ή να αναγνωρίσουν την ήττα. Αλλά πιστεύω ότι οι Ιαπωνέζοι δεν μπορούσαν να διανοηθούν ότι θα μπορούσαν να ζήσουν μετά από έναν πόλεμο που δεν θα ήταν νικηφόρος. Οι όροι με τους οποίους θα μπορούσαν να κάνουν αποδεκτή μια πιθανή παράδοση των Ιαπωνέζων συζητήθηκαν από τον Στάλιν, τον Τσόρτσιλ και τον πρόεδρο Τρούμαν όταν συναντήθηκαν τον Ιούλιο στο Πότσταμ. Μετά τη συνδιάσκεψη στο Πότσταμ, οι σύμμαχοι εξέδωσαν ένα τελεσίγραφο που έλεγε ότι θα αποδέχονταν μόνο μια παράδοση ανεφόρων. Αλλά οι Ιαπωνέζοι αγνώρισαν αυτή τη διακήρυξη του Πότσταμ με το σκεπτικό ότι ήθελαν μια εγγύηση για την ασφάλεια του αυτοκράτορα. Δεν νομίζω ότι οι Ιάπωνες υπουργοί μπορούσαν να κατανοήσουν πλήρως τις επιπτώσεις μιας παράδοσης ανεφόρων. Πίστευαν ότι ο αυτοκράτορας έπρεπε να μείνει ανέπαθος. Οι Ιαπωνέζοι πίστευαν ότι η παράδοση ανεφόρων θα σήμαινε το τέλος του αυτοκράτορα Χιροχίτο και του αυτοκρατορικού συστήματος. Και αυτό ήταν αδιανόητο. Γιατί παρά το ότι ο αυτοκράτορας δεν είχε καμία πολιτική εξουσία, ήταν η προσωποποίηση του έθνους. Το τέλος του αυτοκράτορα σήμαινε και το τέλος της Ιαπωνίας. Το κρίσιμο σημείο για τους Ιάπωνες ήταν το τι θα γινόταν με τον αυτοκράτορα Χιροχίτο. Αλλά για τον Τρούμαν, η ανεφόρον παράδοση σήμαινε ανεφόρον. Όποτε χρησιμοποιούσε τη λέξη «παράδοση ανεφόρων», έκανε εκείνη τη χαρακτηριστική κίνηση των χεριών του, που σήμαινε πράγματι «ανεφόρων» και δεχόταν μια καταιγίδα χειροκροτημάτων. Και όσο οι Ιάπωνες χρονοτριβούσαν και προσπαθούσαν να βρουν τρόπο να διαπραγματευτούν τους όρους της παράδοσης, οι Αμερικανοί ήταν αποφασισμένοι να χρησιμοποιήσουν όσα μέσα διέθεταν για να τους πιέσουν. Η πιθανότητα δημιουργίας ενός πυρηνικού όπλου είχε συζητηθεί από τους επιστήμονες πριν από την έναρξη του πολέμου. Ο Άινστάιν είχε γράψει ακόμα και στον ίδιο τον πρόεδρο Ρούσβελτ, ενημερώνοντάς τον για τους δυνητικούς κινδύνους της ατομικής ενέργειας, αν πέσει σε λάθος χέρια. Αλλά το 1941, όταν η Αμερική βρέθηκε στη δίνη του πολέμου, όλες οι επιφυλάξεις παραμερίστηκαν. Σχηματίστηκε μια ομάδα από κορυφαίους επιστήμονες για να κατασκευάσουν τη βόμβα. Ήταν μια τεράστια μυστική και πανάκριβη επιχείρηση. Διασκορπισμένη σε 40 διαφορετικές τοποθεσίες, είχε πάρει την ονομασία το εγχείρημα του Μανχάταν. Η μεγαλύτερη δυσκολία βρισκόταν στη μετατροπή του ουρανίου σε εμπλουτισμένο ουράνιο. Στη διάρκεια του πολέμου και ο Χίτλερ προσπαθούσε να κατασκευάσει την ατομική βόμβα. Αλλά η Γερμανία δεν κατόρθωσε ποτέ να προμηθευτεί αρκετό ουράνιο για να κατασκευάσει το μυστικό όπλο που ονειρευόταν ο Χίτλερ. Και η Ιαπωνία είχε το ίδιο σχέδιο και το ίδιο όνειρο. Υπάρχουν αρκετές ενδείξεις ότι ο Πρωθυπουργός Τόζο είχε πει ότι θα ήθελε να είχε μια επιτυχή έρευνα στην ατομική ενέργεια. Και όταν κατασκευαζόταν η βόμβα θα τη χρησιμοποιούσε. Και πράγματι και η Ιαπωνία θα είχε χρησιμοποιήσει την ατομική βόμβα αν είχε προλάβει να την κατασκευάσει. Αλλά οι Αμερικανοί είχαν προηγηθεί πολύ. Στις 16 Ιουλίου του 1945, οι επιστήμονες του εγχειρήματος Μανχάταν ήταν έτοιμοι να δοκιμάσουν ένα από τους τρεις μηχανισμούς που είχαν κατασκευάσει. Τον είχαν ονομάσει το μικρό μαραφέτη. Δεν ήξεραν τι θα συνέβαινε και μερικοί επιστήμονες ανησυχούσαν μήπως η πυρηνική αντίδραση ενεργοποιούσε κάποιες συνεχείς αλυσίδωτες αντιδράσεις που θα κατέστρεφαν τον πλανήτη. Οι ανησυχίες τους ήταν αβάσιμες και η δοκιμή είχε επιτυχία. Η ιδέα ότι μπορούσε η βόμβα να χρησιμοποιηθεί στην Ιαπωνία ήταν καθοριστική στην απόφαση για τη συγκέντρωση τεράστιων ποσοτήτων ουρανίου για το εγχείρημα του Μανχάταν. Η πραγματικά αγωνιώδης απόφαση στο τμήμα πολέμου στο Λευκό Οίκο δεν ήταν το αν θα χρησιμοποιούσε τη βόμβα, αλλά το πώς και πότε θα τη χρησιμοποιούσε. Στις
Στις 16 Ιουλίου και με πλήρη μυστικότητα, οι Αμερικανοί είχαν δοκιμάσει την ατομική βόμβα στο Νέο Μεξικό. Στις 25 Ιουλίου προειδοποίησαν την Ιαπωνία για την καταστροφή από τα επερχόμενα τελειωτικά χτυπήματα και τη ζήτησαν και πάλι να παραδοθεί ανεφόρον. Στις 30 Ιουλίου ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για τη ρήψη της ατομικής βόμβας. Ο κόσμος δεν ήξερε τίποτα για το θέμα και ήταν μετρημένοι αυτοί που ήξεραν ακριβώς τη φύση και το μέγεθος του εγχειρήματος. Πιστεύω ότι πολλοί νόμιζαν ότι ήταν μια άλλη μεγάλη συμβατική βόμβα. Υπήρχαν περιορισμένες ανησυχίες από λίγους επιστήμονες για πυρηνικές παρενέργειες και του τι θα μπορούσε να προξενήσει στον πλανήτη. Και πιθανά αυτοί που γνώριζαν και έπαιρναν τις αποφάσεις πίστευαν ότι αυτά δεν είχαν καμία σημασία. Αυτό που είχε σημασία ήταν να τελειώσει ο πόλεμος και να νικήσουν την Ιαπωνία, γιατί αλλιώς θα έπρεπε να προτάξουν σε κάθε εκατοστό της ακτής τους στρατιώτες τους και να αντιμετωπίσουν τους Ιάπωνες που ήταν αποφασισμένοι να μην παραδώσουν ούτε σπιθαμή από τη γη τους. Έτσι λοιπόν, αν δεν χρησιμοποιούσαν τη βόμβα, εκατοντάδες χιλιάδες Αμερικανοί θα πέθαιναν. Και κατέληξαν στο ότι ήταν καλύτερα να σκοτωθούν εκατοντάδες χιλιάδες εχθροί παρά εκατοντάδες χιλιάδες Αμερικανοί στρατιώτες. Κάποιοι επιστήμονες πίστευαν ότι ήταν καλύτερα να γίνει μια επίδειξη της βόμβας και να μην πέσει στο λαό της Ιαπωνίας. Αλλά οι Αμερικανοί είχαν μόνο δύο βόμβες έτοιμες και φοβόντουσαν ότι μία προειδοποίηση θα είχε σαν αποτέλεσμα να ξεσπάσει η οργή των Ιαπωνέζων πάνω στους εχμαλώτους πολέμους στην Ιαπωνία. Φοβόντουσαν ότι οι Ιαπωνέζοι μετά από μία επίδειξη της βόμβας θα μεταχειρίζονταν ακόμα χειρότερα τους εχμαλώτους πολέμου και θα εξαντλούσαν όλο το μένος τους πάνω τους. Η εχμάλωτη πολέμου λοιπόν ήταν πολύ ευάλωτη. Το επιχείρημα που χρησιμοποιήθηκε για τη ρήψη της βόμβας σε μια πόλη της Ιαπωνίας ήταν ότι η τρομερή ισχύ της θα τους ανάγκαζε να παραδοθούν. Οι επιστήμονες γνώριζαν ότι η τρομακτική ισχύ της βόμβας, το εκτυφλωτικό της φως και το σύννεφο σαν μανιτάρι που θα ανυψωνόταν ήταν κάτι που κανείς δεν είχε δει πριν. Είχαν την ελπίδα ότι θα σοκάρουν τους Ιάπωνες και θα τους ανάγκαζαν στην παράδοση ανεφόρων, γιατί με αυτή τη νέα βόμβα μαζικής καταστροφής θα φαινόταν η τεράστια ισχύ της νέας τεχνολογίας. Θα ήταν σαν να έκαναν στην Ιαπωνία ένα ηλεκτροσοκ. Στην πραγματικότητα, πολλοί Ιάπωνες πολιτικοί ήταν υπέρ της παράδοσης. Η μόνη επιφύλαξή τους ήταν ότι η παράδοση έπρεπε σύμφωνα με τους Αμερικανούς να γίνει ανεφόρον. Οι Ιάπωνες στρατηγοί πίστευαν ότι αυτό θα σήμαινε το τέλος του έθνους τους. Επέμεναν ότι ήταν καθήκον όλου του Ιαπωνικού λαού να πεθάνει πολεμώντας και κατέληγαν σε αδιέξοδο. Και τότε, στις 28 Ιουλίου, το ραδιόφωνο του Τόκιο προέτρεψε το λαό να συνεχίσει να πολεμάει. Ο Τρούμαν κάλεσε τους συμβούλους του για να αποφασίσουν το τι θα κάνουν. Ο Τρούμαν, όπως και τα υπόλοιπα μέλη της κυβέρνησης, ήταν τόσο εστιασμένος στην πιεστική ανάγκη να δοθεί άμεσα ένα τέλος στον πόλεμο με την Ιαπωνία, που δεν είναι βέβαιο κατά πόσο είχε αναλογιστεί σε βάθος την ιστορική ή ηθική σημασία αυτού που επρόκειτο να κάνει. Είναι άγνωστο κατά πόσο ο Τρούμαν είχε συνειδητοποιήσει ή είχε αγωνία ή αν τον ένοιαζε αυτό που έκανε. Από ό,τι φαίνεται από τις ενδείξεις, δεν είχε καμία αγωνία. Όταν οι σύμβουλοί του εξήγησαν περί τίνος επρόκειτο και του είπαν ότι έτσι θα τελείωνε ο πόλεμος σχεδόν αμέσως και ότι θα γλίτωναν οι ζωές εκατοντάδων χιλιάδων Αμερικανών στρατιωτών, το είδε σαν κάτι αναγκαίο και δεν δίστασε σχεδόν καθόλου. Στις 31 Ιουλίου, ο Τρούμαν έδωσε τη διαταγή για τη ρήψη της ατομικής βόμβας, μόλις το επέτρεπαν οι καιρικές συνθήκες. Στις 6 Αυγούστου, στις 2 το πρωί, ένα βομβαρδιστικό B-29, το Enola Gay, απογειώθηκε από ένα νησί του Ειρηνικού, μεταφέροντας ένα μηχανισμό με το ψευδώνυμο «Το μικρό αγόρι», «Little Boy». Στις 6 το πρωί, ο λοχαγός Paul Tibbets έδωσε διαταγή στο πλήρωμά του να οπλίσει τη βόμβα, το πρώτο παγκόσμιο ατομικό μηχανισμό. Ήταν μια ωραία και ηλιόλουστη μέρα στη Χειροσίμα. Δύο αεροπλάνα πετούσαν ψηλά από την πόλη. Ο κόσμος νόμισε ότι ήταν μια άλλη αναγνωριστική αποστολή και δεν χτύπησαν καν οι σιρήνες για αεροπορική επιδρομή. Τα βομβαρδιστικά έριξαν το θανατηφόρο φορτίο τους στις 8 και 16.
Οι Ιαπωνέζοι περιέγραψαν την έκρηξη σαν μια λάμψη πιο ισχυρή από χίλιους ήλιους. Περίπου 66.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν στη στιγμή. Πολλοί από αυτούς εξατμίστηκαν από την τεράστια έκρηξη και θερμότητα. Αυτό που έμεινε από αυτούς ήταν μόνο οι σκιές τους. Οι άνθρωποι πέθαιναν από ασφυξία, καθώς όλο το οξυγόνο το κατάπιε η τεράστια πύρινη σφαίρα. Όλα τα κτίρια καταστράφηκαν εντελώς από έναν τεράστιο άνεμο που εξέπεμψε την ακτινοβολία σε μία απόσταση μεγαλύτερη των 10 χιλιόμετρων. Στο τέλος του 1945, άλλοι 80.000 άνθρωποι πέθαναν από μία νέα μυστηριώδη ασθένεια του αίματος, την ασθένεια της ακτινοβολίας. Στα επόμενα 5 χρόνια, άλλοι 60.000 πέθαναν από παρόμοιες ασθένειες. Υπάρχουν κάποιοι που τον συμβούλεψαν να μην χρησιμοποιήσει τη βόμβα για δεύτερη φορά. Και υπήρχαν αρκετοί στην κυβέρνηση που ήλπιζαν ότι μία βόμβα θα ήταν αρκετή για να προκαλέσει την άνευ όρων παράδοση της Ιαπωνίας. Στις 7 Ιουλίου, μία μέρα μετά τη ρήψη της βόμβας, ο πρόεδρος Τρούμαν ανακοίνωσε στον κόσμο τι είχε συμβεί. Εκείνο το απόγευμα στην Ιαπωνία συγκλήθηκε έκτακτο πρωθυπουργικό συμβούλιο. Ενώ η Χιροσίμα βρίσκεται μέσα στα ερείπια, οι στρατιωτικοί ηγέτες της Ιαπωνίας επέμεναν να μην παραδεχτούν τη ρήψη της βόμβας αν δεν γινόντουσαν πρώτα ιδέουσες έρευνες. Και έτσι μια ομάδα επιθεωρητών ξεκίνησε για τη Χιροσίμα. Στις 8 Ιουλίου, δύο μέρες μετά τη ρήψη της βόμβας, η ομάδα των επιθεωρητών είχε φτάσει στη Χιροσίμα. Καθυστέρησαν μια μέρα λόγω λανθασμένης πτήσης και αυτή η καθυστέρηση θα είχε θανατηφόρα επακόλουθα. Στις πρωινές ώρες της 9ης Αυγούστου έφτασε στο Τόκιο η είδηση της σοβιετικής φοβερής επίθεσης στις δυνάμεις της Ιαπωνίας. Συγκάλεσαν επίγον πολεμικό συμβούλιο στις 10.30 το πρωί. Στη διάρκεια αυτού του συμβουλίου έφτασε η είδηση ότι είχε πέσει και δεύτερη ατομική βόμβα, αυτή τη φορά στο Ναγκασάκι. Αλλά η ρήψη της δεύτερης βόμβας ήταν και μια προειδοποίηση για τη Σοβιετική Ένωση που εκινείται προς την Ασία. Η Σοβιετική Ένωση δεν κήρυξε τον πόλεμο στην Ιαπωνία παρά στο τέλος του πολέμου. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες ήθελαν να ξεκαθαρίσουν στους Σοβιετικούς ότι είχαν αυτό το όπλο και αν χρειαζόταν θα το χρησιμοποιούσαν. Επί τρεις μήνες οι Σοβιετικοί προωθούσαν τεράστιες δυνάμεις μέσω της Σιβηρίας και μέσα από την Κίνα. Ο στόχος τους ήταν να επιτεθούν στις Ιαπωνικές δυνάμεις στην επαρχία της Μαντζουρίας. Στη Μαντζουρία υπήρχε ο στρατός Γουαντάν και αποτελείται από 1.000.000 φανατικών Ιαπωνέζων στρατιωτών. Και η στρατιωτική διοίκηση των Σοβιετικών, που ήταν πλέον έμπειρη σε πολεμικές επιχειρήσεις μεγάλης κλίμακας, δημιούργησε τρία μέτωπα. Κάτω από ενιαία διοίκηση, τη νύχτα της 8ης Αυγούστου, έγινε μια τεράστια επίθεση ταυτόχρονα και από τα τρία μέτωπα. Ομάδες Μογγόλων με άρματα μάχης όρμησαν και διέσχισαν το μεγάλο τείχος της Κίνας, κάτι που θύμιζε την επίθεση του Τζέκινς Χάν, αλλά στην πυρηνική πλέον εποχή. Η αποτελεσματικότητα και η αγριότητα των επιχειρήσεων του Ερυθρού Στρατού άφησε εμβρόνητους τους Ιαπωνέζους. Από τη δεκαετία του 1930, ο Στάλιν ένιωθε την απειλή των Ιαπωνέζων και έτσι ήθελε να εξασφαλίσει όσες περισσότερες περιοχές της Ιαπωνίας και να τις θέσει κάτω από τον έλεγχο των Σοβιετικών. Και έτσι προώθησε τμήματα κατά μήκος της σιδηροδρομικής γραμμής της Σιβηρίας και κατέλαβε τις βόρειες περιοχές της Ιαπωνίας. Αυτές οι περιοχές τέθηκαν κάτω από σοβιετική στρατιωτική κατοχή και ακόμα και σήμερα αποτελούν τμήμα της Ρωσίας. Δεν επιστράφηκαν ποτέ στους Ιαπωνέζους. Τώρα πλέον όλοι οι πολιτικοί ηγέτες της Ιαπωνίας ήθελαν να παραδοθούν. Αλλά σε κάποιες περιοχές οι στρατηγοί ήθελαν να συνεχίσουν τον πόλεμο. Δεν ήξεραν ακριβώς πόσες βόμβες διέθεταν οι Αμερικανοί εκείνη την εποχή. Και νομίζω ότι είχα ακούσει ότι είχαν πιστέψει τις φήμες που έλεγαν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν περίπου 100 βόμβες και ότι ο επόμενος στόχος ήταν το Τόκιο. Και αυτό προξενούσε τρόμο στην ηγεσία των Ιαπωνέζων.
αλλά ακόμα δεν μπορούσαν να συμφωνήσουν στο τι έπρεπε να κάνουν. Η λήψη αποφάσεων στην Ιαπωνία βασιζόταν στην ομοφωνία και έτσι θα έπρεπε να συζητούν μέχρι να συμφωνήσουν. Τελικά, επειδή δεν φαινόταν ότι μπορούσε να επιτευχθεί ομόφωνη απόφαση, ζητήθηκε από τον αυτοκράτορα να πάρει μια απόφαση, κάτι που ήταν ασυνήθιστο, και εκείνος αποφάσισε να γίνει παράδοση ανεφόρων. Τελικά, στις 14 Αυγούστου του 1945, ο αυτοκράτορας Χιροχίτο, εκπροσωπώντας το λαό του, παραδόθηκε. Την επόμενη ημέρα μεταδόθηκε από το ραδιόφωνο το διάγγελμα του αυτοκράτορα. Θυμάμαι το διάγγελμα του αυτοκράτορα που μεταδόθηκε από το ραδιόφωνο. Μαζευτήκαμε όλοι μαζί. Ξέραμε ότι είχε συμβεί κάτι τρομερό. Ο αυτοκράτορας εξέθετε τα γεγονότα. Δεν ήταν καθόλου ενθαρρυντικός και έλεγε ότι θα δούμε ένα νέο μέλλον. Κυκλοφορούσαν και φήμες ότι έπρεπε όλοι να αυτοκτονήσουν και ότι οι Αμερικανοί θα φυλάκιζαν ή θα σκότωναν τον αυτοκράτορα και τους υπουργούς. Ήμουν τρομοκρατημένη. Ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος είχε τελειώσει. Αλλά μια νέα διαμάχη ήταν έτοιμη να ξεκινήσει. Μια πολιτική μάχη για τον έλεγχο του κόσμου την μεταπολεμική εποχή. Και εξαιτίας της ατομικής βόμβας θα διακυβεύονταν πολύ περισσότερα από ό,τι στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Στις 14 Αυγούστου, η κυβέρνηση της Ιαπωνίας αποδέχτηκε τους όρους της ειρήνης που είχαν τεθεί στη συνδιάσκεψη του Πότσδαμ. Τα μεσάνυχτα ο πρόεδρος Τρούμαν έδωσε συνέντευξη τύπου. Θεωρώ αυτή την απάντηση σαν πλήρη αποδοχή της διακήρυξης του Πότσταμ, που καθορίζει την ανεφόρον παράδοση της Ιαπωνίας και στην απάντηση δεν υπάρχει καμία αξίωση. Η παράδοση της Ιαπωνίας προκάλεσε εορτασμούς και αυθόρμητους πανηγυρισμούς σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες. Την επόμενη μέρα αυτές οι σκηνές επαναλήφθηκαν στη Βρετανία, την ημέρα της νίκης επί της Ιαπωνίας. Αλλά στο παρασκήνιο έπρεπε να εκπονηθούν όλες οι λεπτομέρειες της παράδοσης. Κι έτσι ο ανώτατος στρατιωτικός Αμερικανός διοικητής MacArthur συναντήθηκε με τους Ιάπωνες αξιωματούχους στις Φιλιππίνες. Στις 30 Αυγούστου ξεκίνησε η επίσημη Αμερικανική κυριαρχία της Ιαπωνίας με την απόβαση για πρώτη φορά των Αμερικανικών στρατευμάτων στο εσωτερικό της χώρας. Οι δυτικοί σύμμαχοι αντιμετώπιζαν τώρα το τεράστιο έργο της ανοικοδόμησης. Η Ιαπωνία είχε καταστραφεί από τον πόλεμο. Περίπου 9 εκατομμύρια άνθρωποι ήταν άστεγοι. Και σε όλη την Νοτιοανατολική Ασία οι άνθρωποι λιμοκτονούσαν. Σε όλο τον Ειρηνικό οι Ιαπωνέζοι διοικητές υπέγραφαν το έγγραφο της παράδοσης. Οι Βρετανοί ήλπιζαν ότι θα μπορούσαν τώρα να επανακτήσουν τις παλιές τους αποικίες, αλλά αυτό δεν θα συνέβαινε. Υπήρχε η λαχτάρα μέσα στο Βρετανικό στρατό της κατάκτησης και πάλι αυτών των περιοχών από τη στεριά ή από τη θάλασσα, για να δείξουν ποιος είχε το πάνω χέρι. Δυστυχώς αυτό δεν συνέβη. Και αυτό γιατί ο MacArthur είχε πει, μετά την παράδοση της Ιαπωνίας, ότι δεν θα γίνει καμία πολεμική επιχείρηση μέχρι εγώ, ο στρατηγός MacArthur, να υπογράψω την συνολική παράδοση στο λιμάνι του Τόκιο. Αυτή η επίσημη παράδοση στους Αμερικανούς έγινε πάνω στο κατάστρωμα του Αμερικανικού πλοίου Μισούρι στο λιμάνι του Τόκιο στις 2 Σεπτεμβρίου, την ώρα που τα Αμερικανικά αεροπλάνα πετούσαν πάνω από την πόλη. Ο MacArthur ανάγκασε τους Βρετανούς να περιμένουν 3 εβδομάδες πριν προσπαθήσουν να επανακτήσουν τις πρώην αποικίες τους. Και αυτό είχε μια δραματική επίδραση στα γεγονότα στην Ασία. Στη διάρκεια του πολέμου, η Ιαπωνία είχε ενθαρρύνει την ανάπτυξη των εθνικιστικών ιδεών στις περιοχές που κατήχε. Όταν ιτήθηκε η Ιαπωνία, αυτές οι ομάδες που ήταν πλέον ένοπλες βρήκαν την ευκαιρία να πολεμήσουν για την πλήρη ανεξαρτησία τους, κάτι που είχαν ήδη υποσχεθεί οι Ιαπωνέζοι. Στην Μπούρμα, παραδείγματος χάρη, οι Ιάπωνες είχαν δώσει πλήρη ανεξαρτησία. Υπήρχε σημαία και υπήρχε κάποιος που διοικούσε και ήταν από την Μπούρμα. Υπήρχαν και αξιωματούχοι από την Μπούρμα. Και έτσι οι άνθρωποι για πρώτη φορά είδαν την πιθανότητα για πλήρη ανεξαρτησία. Κι έτσι, όταν οι Βρετανοί άρχισαν να επιστρέφουν στις πρώην αποικίες τους, αντιμετώπισαν ένοπλα κινήματα υπέρ της ανεξαρτησίας.
Στη Μαλαισία, παραδείγματος χάρη, υπήρχε ο τοπικός κομμουνιστικός αντάρτικος στρατός, με τον οποίο έπρεπε να διαπραγματευτούν οι Βρετανοί. Τα πράγματα ήταν πλέον διαφορετικά. Η Βρετανία και η Γαλλία παραδοσιακά συνεργάζονταν με την τοπική αφρόκρεμα. Δεν είχαν εκατομμύρια Γάλλων και Βρετανών να διαχειρίζονται τα πράγματα εκεί. Διοικούσαν μέσα από τους τοπικούς αξιωματούχους και δημιουργούσαν τοπικές υπηρεσίες, όπως έκαναν και στην περίπτωση της Ινδίας. Τώρα το ερώτημα που ανέκυπτε ήταν τι έπρεπε να κάνουν με τα εθνικιστικά κινήματα που υπήρχαν τώρα, όπως στο Βιετνάμ και στην Ινδία, και αν έπρεπε να τα καταπιέσουν ή να συνεργαστούν μαζί τους. Ήταν πράγματι καταπληκτικό το πόσο ο ασιατικός εθνικισμός σφυριλατήθηκε στη διάρκεια του πολέμου. Βεβαίως οι Βρετανοί επέστρεψαν σε τμήματα της Νοτιοανατολικής Ασίας, αλλά δεν ήταν πλέον όπως παλιά. Και νομίζω ότι τα πρώτα κύματα των Βρετανών που κατέφτασαν τρομοκρατήθηκαν όταν αντιμετωπίστηκαν με αδιαφορία και αντίδραση. Και σε πολλά μέρη της Νοτιοανατολικής Ασίας αντιμετωπίστηκαν από νέους ένοπλους εθνικιστές που είχαν κινητοποιηθεί και εκπαιδευτεί από τους Ιαπωνέζους. Η νοοτροπία των Βρετανών προσανατολιζόταν στο ότι ή τους εξαγοράζεις ή τους καταπιέζεις. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πίστευαν ότι αυτή ήταν μια κοντόφθαλμη πολιτική και ότι έπρεπε να συνεργάζεσαι με αυτά τα κινήματα μέχρι του σημείου που θα φοβηθείς ότι θα εξελιχθούν σε κομμουνιστικά κινήματα. Αρκετά από αυτά τα κινήματα πράγματι ήταν κομμουνιστικά. Και αυτοί οι στρατιώτες αντάρτες ήταν από τους πιο αποφασιστικούς μαχητές εναντίον της κατοχής των Ιαπωνέζων. Η Σοβιετική Ένωση το είδε αυτό σαν μια ευκαιρία για να επεκτείνει τη σφαίρα επιρροής της. Υπήρχαν αρκετοί στη Μόσχα που προσφέρθηκαν σαν διεθνείς εθελοντές και ήθελαν να βοηθήσουν στο επερχόμενο απελευθερωτικό πόλεμο της Ινδίας. Ο Στάλιν ήταν υπέρ ενός διεθνούς κομμουνιστικού κινήματος που θα έδιεχνε τη Βρετανία από τις απικίες της στην Ασία. Στις 21 Σεπτεμβρίου ο Γκάντι και ο Νεχρού, οι αρχηγοί του Ινδικού Εθνικισμού, εξέδωσαν μια αξίωση. Απέτησαν όλη η Νοτιοανατολική Ασία να απελευθερωθεί από την ιμπεριαλιστική κυριαρχία. Η πραγματικότητα ήταν ότι εκατομμύρια λιμοκτονούσαν και παντού επικρατούσε ανομία. Οι σύμμαχοι ήταν αποφασισμένοι να χρησιμοποιήσουν όλα τα μέσα για να αποκαταστήσουν την τάξη. Οι Βρετανοί είχαν αναλάβει να αποκαταστήσουν την Ολλανδική κυριαρχία στην Ινδονησία, που ήταν μια Ολλανδική απικία. Στις τελευταίες μέρες του πολέμου, οι κάτοικοι της Ινδονησίας απέτησαν την ανεξαρτησία τους υπό την ηγεσία του χαρισματικού Σουκάρνο και έπεσε ο κλήρος στη Βρετανία να επανακτήσει την Ινδονησία, να αποκαταστήσει την τάξη και να αφοπλίσει τον εθνικιστικό στρατό της Δημοκρατίας της Ινδονησίας. Ο Μάουντμπάτεν, που ήταν ο διοικητής της περιοχής, είχε εντολές να καταλάβει την περιοχή της Ινδονησίας και όταν εισέβαλε είδε ότι δυνάμεις που είχε ήταν ανεπαρκής. Γιατί η Ινδονησία ήταν μια αχανής έκταση με 150 νησιά και έτσι κυριολεκτικά βασίστηκε στους Ιαπωνέζους για να επιβάλλουν την ασφάλεια στην περιοχή. Με μια αμφισβητήσιμη κίνηση και οι Αμερικανοί και οι Βρετανοί χρησιμοποίησαν τους Ιάπωνες στρατιώτες για να αποκαταστήσουν την τάξη και να υποτάξουν τα εθνικιστικά κινήματα σε πολλές από τις απικίες. Αυτό που συνέβη ήταν ότι οι Ιαπωνέζοι παρέδωσαν τη διοίκηση του στρατού τους στις συμμαχικές δυνάμεις. Και έτσι, σε όλη την περιοχή, πολύ συχνά οι Βρετανοί και οι Αμερικανοί χρησιμοποιούσαν τους ένοπλους Ιαπωνέζους για να αποκαταστήσουν την τάξη. Και αυτή ήταν μια από τις αιτίες της μεγάλης έχθρας που έδειχναν οι λαοί της Ασίας. Αλλά και πολλοί Βρετανοί στρατιώτες ήταν αντίθετοι στη χρησιμοποίηση του πρώην εχθρού τους εναντίον αυτών που ήταν πρώην φίλοι τους. Ένας από αυτούς τους Βρετανούς αμφισβητείες στρατιώτες ήταν ένας 24χρονος πεζικάριος που έβλεπε τους Ιαπωνέζους για πρώτη φορά. Η μονάδα μας ήταν η πρώτη που αποβιβάστηκε στην ακτή. Μόλις κάναμε λίγα μέτρα, πέσαμε πάνω στους Ιαπωνέζους στρατιώτες που ήταν ένοπλοι. Αυτή ήταν και η πιο παράξενη παράδοση που είχε γίνει στη στρατιωτική ιστορία. Ο Ιαπωνέζικος στρατός διατηρούσε τον πλήρη εξοπλισμό του μέχρι να γίνει η επίσημη παράδοση. Προχωρήσαμε περίπου 1.700 μέτρα. Οι πρώτες 4 εβδομάδες στη Μαλαισία ήταν σουρεαλιστικές. Όταν καταλάβαμε τη μικρή πόλη του Alor Star, υψώσαμε τη σημαία της Μεγάλης Βρετανίας στο Δημαρχείο, αλλά ο διοικητής της μονάδας μας διέταξε να την υποστείλουμε. Έγινε η υποστολή της σημαίας γιατί ο Βρετανός διοικητής χρειαζόταν την αφοσίωση των Ιαπωνέζων στρατιωτών για να επιβάλλουν τον νόμο και την τάξη.
Οι Ιαπωνέζοι δεν είχαν άλλη επιλογή παρά να συνεργαστούν με τους κατακτητές τους, που οι βόμβες τους είχαν ισοπεδώσει δύο από τις μεγαλύτερες πόλεις τους. Ο καθηγητής Ιαν Νις υπηρετούσε εκείνη την εποχή σαν αξιωματικός της Ιαπωνίας. Βεβαίως και ήθελα να πάω στη Χιροσίμα να δω με τα μάτια μου τι είχε συμβεί. Εκεί που βρισκόταν η μονάδα μου δεν υπήρχαν ούτε τζιπ ούτε αυτοκίνητα. Έπρεπε να πάω με τρένο. Και έτσι πήγα μόνος μου και περιπλανήθηκα στους έρημους δρόμους. Δεν υπήρχε ίχνος ζωής ή ελάχιστης δραστηριότητας. Ήταν ένα είδος απόλυτης ερημιάς. Ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος είχε τελειώσει, αλλά με τεράστιο κόστος σε ανθρώπινες ζωές. Και θα αισθανόμαστε την κληρονομιά του για πολλές δεκαετίες ακόμα. Η νίκη ήταν ο προπομπός της πυρηνικής εποχής, μιας εποχής τρόμου και καχυποψίας, όπου οι πρώην σύμμαχοι απειλούσαν με αμοιβαία παγκόσμια καταστροφή. Αφήγηση Λιδία Ψιλοβίκου, μετάφραση Χριστόφορος Καρασάβας, ηχοληψία Παναγιώτης Κορορός, τεχνική επιμέλεια Δημήτρης Πανταζής, τεχνική επεξεργασία Στούντιο Τρίτον. Διανομή παραγωγή Αλφα Μίντια.